Γεια σου, Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αναστασιάδη, κύριε Ορφανίδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά, καταρχήν. Είμαι πολύ καλά, πώς μπορεί να μην είμαι καλά. Ωραία. Είναι σημαντική ημέρα. Είναι μια ιστορική ημέρα, ναι. Και για τον ΠΑΟΚ και την πόλη, όπως είπα. Και για την πόλη, για την περιοχή της Τούμπας. Έκλεισε ένας κύκλος, μεγάλος, δύσκολος. Και βέβαια ξεκινάει κάποιος καινούριος κύκλος. Είναι σημαντικό ότι σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ξέρετε, το παρακολουθούσα το θέμα πολύ στενά, υπέγραψε το πολυπόθητο προεδρικό διάταγμα, που ουσιαστικά, ξέρετε, είναι η οριοθέτηση των κανόνων για το γήπεδο. Δηλαδή, η χρήση γης, οι πολυδομικοί όροι, οι περιβαλλοντικοί όροι, οι κυκλοφοριακές μελέτες, όλο αυτό το πλαίσιο πλέον υπάρχει, έτσι ώστε να γίνουν οι μελέτες, να βγουν οι άδειες και να αρχίσει η κατασκευή του γηπέδου. Οπότε καταλαβαίνω ότι περιμένετε την επίσημη ενημέρωση, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και εσείς σαν Δήμος της Θεσσαλονίκης. Ακόμα δεν έχετε την επίσημη ενημέρωση. Δεν την έχω. Ήξερα ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες υπογράφηκε πριν λίγες ώρες το προεδρικό διάταγμα. Και όπως σας είπα, έκλεισε ένας κύκλος και θα έλεγα και σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, να σας αναφέρω ότι το αντίστοιχο μεσοδιάστημα από την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι ανάλογο project, έκανε περίπου 3 μήνες. Για το γήπεδο του ΠΑΟΚ αυτός ο χρόνος ήταν περίπου 45 μέρες και είναι σημαντικό. Άρα δεν, σαν Δήμος δεν έχετε διαπιστώσει καθυστέρηση ότι θα μπορούσε να βγει και νωρίτερα το προεδρικό διάταγμα? Κοιτάξτε, σε όλες τις διαδικασίες πάντα θα μπορούσε να υπάρξει και κάτι πιο γρήγορα, θα μπορούσε να υπάρξει και κάτι που θα γινόταν πολύ πιο, πιο αργό. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμέναμε όλη αυτή τη διαδικασία. Η δική μας διοίκηση, ξέρετε πολύ καλά, σε συνεχείς συνεδριάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρασε 3 φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο σε διαφορετικές διαδικασίες, πέρασε από διάφορα στάδια γραφειοκρατικά. Θεωρώ ότι ο χρόνος ήταν αυτός που λίγο πολύ αναμέναμε και πραγματικά είμαι χαρούμενος ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Από εκεί και μετά θα ξαναλέω ότι ξεκινούν διαδικασίες σημαντικές, οι οποίες όμως πλέον έχουν μπροστά τους την κατασκευή του γηπέδου, που είναι και το ζητούμενο. Πάντως είναι, νομίζω, κοινά αποδεκτό ότι και εσείς προσωπικά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήσασταν στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Και αν υπάρχουν κάποια παράπονα από φίλους του ΠΑΟΚ, είναι προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ο καθένας που έχει παράπονα, αλλά από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Δεν υπάρχουν μονίμως παράπονα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι συμβάλλαν αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Ούτως ή άλλως και η Περιφέρεια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγράφονται στο προεδρικό διάταγμα με δεσμεύσεις για τα συγκεκριμένα πράγματα που πρόκειται να γίνουν για το κύτταρο. Και σε αυτό συμβάλαμε και από τον Τζικό σας και εγώ προσωπικά. Ήταν πάντως, Δήμαρχε, το μεγαλύτερο έτσι στίχημα για άλλους αγκάθι αυτό το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, νομίζω είναι σημείο καμπής στην όλη ιστορία. Ακριβώς, και αποδείξαμε ότι όταν έχουμε πολύ συγκεκριμένες σκέψεις, πολύ συγκεκριμένη στόχευση, μέθοδο, όλα αυτά τα οποία στην αρχή φάνταζαν δύσκολα, φάνταζαν μακρινά, για κάποιους φαινόταν αδύνατα, ίσως κάτι το πιστεύανε κιόλας και να θυσιάδει. Τελικά αποδείχθηκε ότι να που φτάσαμε σήμερα 7 Ιουνίου σε αυτό το αποτέλεσμα. Δήμαρχε, σας ακούμε προσοχή να λέτε και από την αρχή της τοποθέτησής σας, αλλά και σε προηγούμενες φορές που έχετε μιλήσει εδώ στο Λίμπερο, πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για τον τόπο μας. Αν θα μπορούσατε σε μερικές γραμμές και σύντομα να μας πείτε για ποιο λόγο αυτή η νέα Τούμπα θα δώσει και νέα πνοή στη Θεσσαλονίκη, πώς θα το περιγράφατε? Είναι ένα μεγάλο έργο αναπτυξιακό για την Τούμπα. Δηλαδή, πέρα αυτό που μπορώ να σας πω σαν ένας άνθρωπος του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, ότι οι μεγάλες ομάδες γίνονται στα μεγάλα γήπεδα, αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο, τεράστιο project για την Τούμπα και για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν το περιγράψω, δημιουργεί εκατοντάδες, δεν είναι πως χιλιάδες θέσεις εργασίας, όχι μόνο στη φάση της κατασκευής του, αλλά και όταν υλοποιηθεί και λειτουργήσει. Πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα γήπεδο. Μιλάμε για ένα χώρο, έναν πολυχώρο που θα υπάρχει από ένα μουσείο
μέχρι φυσιοθεραπευτήρια. Θα υπάρχουν εμπορικά καταστήματα. Θα υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ. Θα υπάρχουν καλύτεροι χώροι πρασίνου. Βελτιώνεται το περιβάλλον σε εκείνη την περιοχή. Θα έχουμε πραγματικά μια ανάπλαση σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, το οποίο θα εξυπηρετείται και μάλιστα και από τον σταθμό του μετρό, ο οποίος είναι κοντινότερος, ο σταθμός Παπάθη. Άρα καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια ανάπτυξη, ένα καινούριο πόλο ανάπτυξης της πόλης μας. Μετατοπίζεται από το κέντρο προς τα ανατολικά, προς την περιοχή της Τούμπας και με τη γυπνίαση και με τον περιφερειακό, κύριε Ορφανίδου, όπου και αυτός φαντάζομαι σε ένα παράλληλο χρονικό ορίζοντα θα ολοκληρωθεί και αυτό, το flyover που λέμε, ουσιαστικά περιγράφει την καινούργια Θεσσαλονίκη. Αυτή τη Θεσσαλονίκη που ο δήμαρχός της εγώ την επιθυμώ, τη διεκδικώ, θέλω να την υλοποιήσω, πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να μείνουμε λίγο στη Νέα Τούμπα, δήμαρχε, επειδή είναι και η δουλειά σας αυτή, είστε πολιτικός μηχανικός, είναι μια διαδικασία από εδώ και πέρα, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σίγουρα ευχάριστη και με πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, όταν θα μιλάμε για αρχιτεκτονικά σχέδια, για την ανάπλαση της περιοχής, δηλαδή φεύγουμε από το κομμάτι της γραφειοκρατίας και θα πάμε σε απτά πράγματα και πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Είναι πάντως μια διαδικασία που δεν θα τελειώσει προφανώς σε 1, 2, 5, 10 μήνες. Είναι μια διαδικασία ευχάριστη μένα, αλλά με πολλή δουλειά. Και από τον ΠΑΟ και από τον Μεγαλομέτωπο Πότο και από τον Δήμαρχο μελέτες, και από τον Δήμο. Ναι, είναι... τα σχέδια. Έχουμε δεσμευτεί και ο Απόστολος και εγώ για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, από ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συμβάλλει και αυτός με τις υπηρεσίες του, με τις αδειοδοτήσεις, με τις επιβλέψεις, με τους κυκλοφοριακούς κόμβους που θα γίνουν. Όλα αυτά έχουν μπροστά τους ένα ευρύ αντικείμενο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, και μπορώ να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος του έργου είναι ένας ιδιώτης, ένας επενδυτής, πολύ πιο γρήγορα μπορεί να τρέξουν αυτά από ό,τι ένα άλλο δημόσιο έργο. Άρα μπορούμε να έχουμε με τη θέληση του επενδυτή, θα μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση, παρότι δεν είναι δικό σας το έργο, ούτε στη χρηματοδότηση, ούτε εσείς θα κάνετε τα σχέδια, αλλά μια εκτίμηση έτσι με πολύ ευρύ περιθώριο λάθος μπορούμε να κάνουμε. Στην καλύτερη, δηλαδή, είναι ένα γήπεδο. Να δώσω ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο στόχος για το 2026 που συμπληρώνει και τα 100 χρόνια. Είναι βατός, είναι εφικτός, θεωρείτε. Πιστεύω ότι αυτά τα 4 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, αν τρέξουμε γρήγορα, θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και πρέπει να τρέξουμε όλοι. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια από τη στιγμή που θέλουμε να το φέρουμε σε πέραση και μάλιστα με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για να συμβεί. Mm-hmm. Από εκεί και μετά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γήπεδο του Άρη που επίσης είναι σε μια φάση προχωρημένης επεξεργασίας για αυτή τη διπλή ανάπλαση. Μιλάμε και για ένα τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στην Αθήνα στο Βοτανικό. Και να πω και εγώ, γιατί με τους ανθρώπους του Ηρακλή συζητάμε για την αξιοποίηση αντίστοιχα της περιοχής των Χορτατζίδων. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται αθλητικές εγκαταστάσεις, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται να υπάρχουν πολύ πιο σύγχρονοι τέτοιοι χώροι και για τη δημιουργία μεγάλων ομάδων, αλλά από την άλλη πλευρά γιατί είναι και πόλος έλξης, όπως σας είπα, όλοι αυτοί οι χώροι πλέον δεν είναι χώροι που πηγαίνει κανείς για ένα αγώνα, μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, είναι χώροι που αποτελούν κυψέλες όχι μόνο αθλητισμού, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έκανα το ωραία πάσα για το θέμα του γηπέδου του Άρη, αν έχουμε κάτι νεότερο, είχαμε μείνει σε αυτή την ευρεία συνάντηση που είχατε κάνει στην περιφέρεια πριν από κάποιους μήνες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια καινούργια εξέλιξη. Έχει κυλήσει πολλής χρόνος. Ναι, προφανώς γίνονται συζητήσεις στους ανθρώπους του Άρη και της πολιτείας για την διπλή αυτή ανάπλαση, όπως γνωρίζετε, την ανταλλαγή, ας το πω έτσι, παρότι δεν είναι σωστή λέξη, της έκτασης του Χαριλάου και της έκτασης εκεί κοντά στο IKEA με περίπου 170 στρέμματα. Εκεί είναι ένα μεγάλο project με τελείως διαφορετική βέβαια προσέγγιση και εμείς στηρίζουμε. Εκεί βέβαια είναι και ο Δήμος Πηλέας Χωτιάτη, γιατί διοικητικά η έκταση αυτή υπάγεται σε άλλο Δήμο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Γνάτιος Κατεζίδης και αυτός είναι σύμφωνος. Γνωρίζω ότι πολύ καλά ότι οι άνθρωποι του Άρη είναι ανθρώποι της κυβέρνησης
επεκφραζόνται, όπως σας είπα αρχικά, αυτές τις τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό, και νομίζω ότι πάει και αυτό καλά. Και πάει καλά, νομίζω, λόγω και επαγγελματικής ιδιότητας, το ξέρετε καλύτερα εσείς, επειδή είναι εκτός αστικού ιστού. Ακριβώς. Εκεί θα χαρούμε διαφορετικά, αν θέλετε, γιατί η περιοχή του Χαριλάου αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος πρασίνου. Αν δεν κάνω λάθος, θα κρατηθεί μόνο ένα κομμάτι για να γίνει ένα εντευκτήριο, ένα μουσείο του Αθλητικού Συλλόγου Άρη, και θα αξιοποιηθεί με μια πολλαπλή, αν θέλετε, ανάπτυξη, με μια πολλαπλή αξιοποίηση, μια περιοχή εκεί κοντά στην περιοχή του ΚΕΑ, όπως σας είπα, περίπου 170 στρεμμάτων. Ένα πολύ ενδιαφέρον project. Ένας, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον όρο, που είναι χρησιμοποιήσει ο Θοδωρής Καρυπίδης, ένα μικρό ελληνικό. Ναι, ωραίο, όντως, ναι. Ελληνικό εννοώντας το project αυτό που γίνεται κάτω στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Δημαρχέ, μία ερώτηση έτσι εντελώς σε άλλο πεδίο και μία που προκύπτει από μηνύματα που έχουμε. Παρότι η κατάσταση στην πόλη είναι καλύτερη τώρα το καλοκαίρι με την κίνηση, μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο από το Σεπτέμβριο να αποφορτίσουμε το θέμα, ή όπως είναι η πόλη δομημένη δεν δίνει και πολλές έτσι δυνατότητες? Γιατί νομίζω ότι όλοι, και εσείς και εμείς, έχουμε μπλοκαριστεί πολλές φορές στο κέντρο, είτε Τσιμισκή είτε Εγνατία. Δεν είναι το κομμάτι σας 100%, αλλά ηγείστε του Δήμου. Μια χαρά είναι το κομμάτι μου, και πιστέψτε με ότι είναι κάτι το οποίο και σαν μηχανικός αλλά και σαν δήμαρχος της πόλης, πραγματικά κάθε μέρα σκέφτομαι πώς μπορεί να βελτιωθεί. Η Θεσσαλονίκη έχει νούμερο ένα πρόβλημα, το κυκλοφοριακό. Η Θεσσαλονίκη όμως βλέπει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία την ολοκλήρωση του μετρό. Τέλη του 23 το μετρό θα είναι έτοιμο. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος και κανένας λόγος που θα καθυστερήσει αυτό το project. Έχουμε καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, έχουμε καλύτερο ΑΣΤ που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά διαμορφώνουμε συνθήκες με χώρους στάθμευσης, με ποδηλατόδρομους, έτσι ώστε, αν θέλετε, λίγο και με τις δικές μας καλύτερες συνήθειες, γιατί ξέρετε, καλές και υποδομές, αλλά και εμείς οι ίδιοι πρέπει λίγο με να προλάβατε, με προλάβατε, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι του προβλήματος, ας πούμε, να διπλοπαρκάρουμε στη Τσιμισκή, και δεν ξέρω αυτό το πρόβλημα αν λυθεί με το μετρό και το flyover. Δηλαδή, νομίζω αυτό που θέλει να διπλοπαρκάρει για να πάει στην τράπεζα, και να πάει κάπου, over, το πάλι θα διπλοπαρκάρει, νομίζω. Ναι, θα επιφέρει ένα, ξέρετε, φόρτο στην πόλη όσο κατασκευάζεται το flyover. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. Αλλά την άλλη, να σας δώσω ένα στατιστικό. Αυτή είναι ένα νούμερο που μας έχει δώσει το Ινστιτούτο Μεταφορών, το ΕΝΕΠ, το οποίο έχουμε συνεργασία. Τις ώρες της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ο μέσος όρος επιβατών σε κάθε όχημα είναι 1,1. Που σημαίνει ότι δύο άτομα σε ένα αυτοκίνητο βρίσκεις ανά 10 αυτοκίνητα. Ναι. Είναι, αυτή η στατιστική είναι λίγο... Πολύ είναι. Είναι δυσίωνη, είναι από μόνη της. Άρα, αν δεν αλλάξουν, εγώ είμαι ο πρώτος που σας λέω, σας μεταφέρω, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερες υποδομές, είπαμε μετρό, λεωφορεία, ποδηλατόδρομους, μικροκινητικότητα, πατίνια, όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Επειδή σήμερα, όμως δεν αλλάζουν οι κακές μας συνήθειες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μήπως κάτι μπορούμε να κάνουμε για τα διπλοπαρκαρισμένα, τριπλοπαρκαρισμένα που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη, ειδικά από Σεπτέμβριο και μετά. Άντε τώρα λίγο. Ότι η δημοτική αστυνομία είναι κάθε μέρα και πιο έντονη στην παρουσία της. Πριν από λίγες μέρες είχα μιλήσει με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Του είχα ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση. Ήταν εδώ πριν λίγες μέρες μετά, δηλαδή, που μιλήσαμε, ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Κεντρικής Ελλάδας, ο Γενικός Διευθυντής. Και του ζήτησα περισσότερους αστυνομικούς, περισσότερους τροχονόμους. Δεσμεύτηκαν ότι η πόλη πλέον θα έχει πολύ καλύτερη, αν θέλετε, αστυνόμευση όσον αφορά και το κομμάτι της των ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, και της τήρησης των ακριβώς αυτών των συνθήκων, τους ώστε να μην έχουμε διπλο-τριπλο παρκαρισμένα. Αλλά και πάλι αυτά έχουν να κάνουν, σας λέω, και με τις κακές μας συνήθειες. Αν κάποιος σταματάει, ξέρετε, για 5 λεπτά για να πάρει. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, το μιλάμε. Δεν ξέρω, ειλικρινά θα σας πω κάτι.
Μου κάνει εντύπωση ότι πλέον κανείς δεν κάνει καφέ στο γραφείο ή στο σπίτι του. Όλοι προτιμούν να σταματούν κάπου και να παίρνουν ένα καφέ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Επιχειρηματίες του είδους. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό, αν μη τι άλλο, κολλάει, μπαίνει και στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Ότι αυτό επιβαρύνει την κυκλοφορία, αυτό επιβαρύνει, αν θέλετε, τη διαδικασία αυτή, το χρόνο τον οποίο θέλουμε για να φτάσουμε στη δουλειά μας. Τελευταία ερώτηση από μένα και κάτι έχει να ρωτήσει η Άννα μετά και νομίζω σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας εκ των προτέρων. Είσαστε στο τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου, κύριε Δήμαρχε. Πολλά παράπονα από τους φίλους του ΠΑΟΚ για την αντιμετώπιση από την αστυνομία. Το βιώσατε, φαντάζομαι έχουν φτάσει και στα αυτιά σας και διαβάζετε το στο Θεό και είστε ενημερωμένος τέρμα. Και το αλλά... και το είδα, ξέρετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε τώρα, κάποιο σχόλιο. Γιατί πραγματικά... Είναι δύσκολο, περίπου 20.000 οπαδοί να μεταφέρονται σε συνθήκες όπου έχουμε δακρυγόνα, σε συνθήκες όπου έχουν πραγματικά τέτοια πίεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, αυτό είναι πίσω. Εγώ εύχομαι πλέον οι αγώνες αυτοί, οι τελικοί, να είναι γιορτές και να μην είναι ταλαιπωρίες και πηγή κινδύνου. Δεν είναι όμως ένα θέμα ότι τα δακρυγόνα πέφτανε μονόπλευρα, δηλαδή μόνο έξω και μέσα στις κερκίδες των φίλων του ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί νομίζω ότι τοποθετήθηκα σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι όλη η αστυνομική δύναμη ήταν την πλευρά του πέταλου της κερκίδας του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί. Ξέρετε, πολλά χρόνια στα γήπεδα, σε δεκάδες τελικούς που έχω κατέβει. Να μην αναφερθώ ότι και όλοι οι τελικοί, όλο τυχαίως γίνονται στην Αθήνα. Προσπαθώ να θυμηθώ σε πόσους τελικούς έχω πάει στη ζωή μου με την ομάδα μου και σχεδόν όλοι ήταν στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια, στο ΑΚΑ και από πολλούς από αυτούς έχω πραγματικά όμορφες στιγμές αλλά και εικόνες αντίστοιχες με αυτές που μου περιγράψατε. Θέλω να πιστεύω ότι ο επόμενος τελικός, η επόμενη τελική θα είναι καλύτερη. Η τελευταία μας κουβέντα για να σας αποδεσμεύσουμε, επειδή μιλήσατε, αναφερθήκατε πριν από λίγο για την αστυνόμευση εδώ της πόλης, σήμερα έφτασαν εδώ στη Θεσσαλονίκη οι πρώτοι 100 πανεπιστημιακοί αστυνομικοί. Και θέλω πραγματικά το σχόλιο σας για αυτό το κομμάτι που δείχνει τουλάχιστον να έχει διχάσει αρκετά τον κόσμο της πόλης, Δήμαρχε. Θέλετε να τοποθετηθείτε? Εγώ δεν θέλω να διχάζω ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι η πόλη έχει εξαιρετικές προοπτικές. Η Θεσσαλονίκη απογειώνεται. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλος επενδύσεων, ανάπτυξης, θαυμασμού. Και οτιδήποτε συμβαίνει θέλω να πιστεύω ότι είναι για το καλό της πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο Λίμπερο. Νομίζω, Γερή, να είμαστε δήμαρχοι. Θα έχουμε αφορμές πολλές να κουβεντιάσουμε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Ελπίζω για ευχάριστα μόνο. Ναι, γιατί όντως η περιοχή νομίζω θα αλλάξει εντελώς. Δεν θα είναι αυτή που τη γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Θα είναι και πιο φιλική και πιο όμορφη για τον κόσμο, τους επισκέπτες και φυσικά με επίκεντρο το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Υπάρχει δρόμος και θα έχουμε πολλές αφορμές να ξαναπούμε.